όρο ζωής από μια 54χρονη γυναίκα που με το θάνατό της χάρισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας. Νωρίς το πρωί ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα, ολοκληρώθηκε στο Παγνί η διαδικασία λήψης των νεφρών από τη δότρια και αμέσως ταξίδεψαν για την Αθήνα και το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και θα πραγματοποιηθούν οι σωτήριες μεταμοσχεύσεις. Πολύ όμορφη και ειλικρινά πάνω σε μια δύσκολη στιγμή ως ανθρώπου το να δωρίζει τα όργανα του είναι ότι πιο όμορφο είναι να δίνει ζωή σε κάποιους συνάνθρωπων του. Πολύ καλό. Μακάρι να μπορούσαν όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν κόσμο. Σπουδαία. Διότι σώζονται νέοι άνθρωποι που δεν θα πεθαίνανε αλλιώς. Η 54χρονη γυναίκα από τη Σαντορίνη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου εξαιτίας εγκεφαλικής αιμορραγίας. Η οικογένειά της ανέβηκε στο πλευρό της ένα πραγματικό Γολγοθά, ελπίζοντας πως θα κερδίσει τη μάχη, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι δικοί της άνθρωποι ήλπιζαν σε ένα θαύμα. Όταν οι γιατροί τους ενημέρωσαν πως η κατάστασή της είναι μη αναστρέψιμη, εκείνοι αποφάσισαν να κάνουν πράξη την επιθυμία της να γίνει δότρια οργάνων. Νομίζω ότι δίδει. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι δίδει. Αλλά τώρα ένας άνθρωπος που το έχει ανάγκη, ασφαλώς και δίδει. Καλό, σίγουρα καλό. Όλοι χρειαζόμαστε να το κάνουμε αυτό, να γίνουμε δηλωτές οργάνων. Πρέπει. Ό,τι πιο ανιδιοτελές μπορεί να κάνει κάποιος, το έκανε αυτή η κυρία. Και αν ποτέ έρθει η στιγμή που μπορούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο, θα ήταν ευχής έργο. Να δώσουμε ζωή σε κάποιον άλλο συνάνθρωπο, εφόσον εμείς πλέον δεν το χρειαζόμαστε. Έδωσε με τον θάνατό της μία δεύτερη ευκαιρία ζωής σε δύο νεφροπαθείς που θα δεχτούν τα όργανά της. Εκατοντάδες άλλοι περιμένουν καρτερικά ακόμη και για χρόνια σε τεράστιες λίστες αναμονής για ένα μόσχευμα. Δεν είμαστε ουραγοί, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε σε μία χαμηλή θέση, παρότι έχουμε 3 χρόνια συνεχούς βελτίωσης της θέσεών μας και του αριθμού των δοτών που βρίσκουμε και του αριθμού των μεταμοσχεύσεων που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε να κάνουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια και αυτό το δείχνει και η τριετής συνεχής αύξηση και η αναμενόμενη αύξηση και τα επόμενα χρόνια και οι πάρα πολλές ενέργειες που γίνονται στο χώρο. Το προηγούμενο διάστημα από τα Χανιά ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στο γεγονός πως η χώρα μας παραμένει καθυλωμένη στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης. Η Κρήτη ωστόσο κάνει τη διαφορά καθώς είναι ενδεικτικό ότι η σημερινή ήταν η 4η κατά σειρά δωρεά οργάνων σε περίπου 2 μήνες.